την ανάγκη στήριξης των 800.000 ελληνικών επιχειρήσεων που κατάφεραν να επιβιώσουν την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης μέσα από μεταρρυθμίσεις, φοροελαφρύνσεις και πάταξη της γραφειοκρατίας, τόνισαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της χώρας και επιχειρηματικοί παράγοντες που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στα Χανιά. Δεν θεωρώ εγώ ότι είναι ανεκτό από κανέναν. Μετά από τρεις ανακεφαλοποιήσεις του τραπεζικού συστήματος, για τις οποίες μάτωσε κυριολεκτικά ο Έλληνας φορολογούμενος, να μην μπορούν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο βασικός ιστός της ελληνικής οικονομίας, να χρηματοδοτηθεί και όχι μόνο να χρηματοδοτηθεί, αλλά να χρηματοδοτηθεί με ελκυστικά επιτόκια. Έχουμε 10 χρόνια οικονομικής κρίσης. Το μάρμαρο το πλήρωσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτές οι οποίες είχαν μια φοροεπιδρομή. Δεν αντέχουν πλέον και πρέπει να μπούμε επιτέλους στον δρόμο της ανάπτυξης. Για να μπούμε στον δρόμο της ανάπτυξης, θα πρέπει αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να τα δούμε στην πράξη. Ο επιχειρηματικός κόσμος ζητά στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και στοχευμένα μέτρα, όπως μείωση της φορολογίας, μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων και αύξηση των μισθών των εργαζομένων, με παράλληλη αλλαγή της πολιτικής των τραπεζών απέναντι στους επιχειρηματίες. Έχουμε πάνω από 60% των επιχειρήσεων που έχουν τρομερά χρέη από τα 10 χρόνια της κρίσης και θα πρέπει να καταφέρουν να τα πληρώσουν. Γι' αυτό θα είναι προς το συμφέρον και της πολιτείας αλλά και των επιχειρήσεων. Και βέβαια η μείωση της φορολογίας θα δώσει τη δυνατότητα νέων επενδύσεων. Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος εκφράστηκε αισιοδοξία για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνσή της και τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για νέες επενδύσεις. Αυτό το οποίο παραμένει τώρα είναι να γίνουν οι ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, και πάγιες θέσεις των επιμελητηρίων την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα για τα ελληνικά νησιά μας. Δηλαδή ο μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Αυτό ισχύει και για την υπηρετική Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα για τα νησιά. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και θα το πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την επιχειρηματικότητα σε αυτή τη χώρα. Εκπρόσωποι 59 επιμελητηρίων της χώρας συζήτησαν για το έφθαρα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες, πρόεδροι από όλη την Ελλάδα, βρίσκονται από χτες μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στα Χανιά, προχωρώντας σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό οι εργασίες αυτής της Γενικής Συνέλευσης και βγάζοντας πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς μπορούμε συνολικά να κάνουμε προτάσεις που μέσα από τα επιμελητήρια θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και μαζί με τα επιμελητήρια φυσικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης που οφείλει βοηθητικά, υποστηρικτικά να λύνει θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του επιχειρηματία. Από σήμερα και για 2 ημέρες στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Παλιό Λιμάνι, το Επιμελητήριο Χανίων οργανώνει και το δεύτερο επιχειρηματικό φόρουμ με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο.